Σας ευχαριστώ για αυτό το βήμα. Εκπροσωπώ μία πολύ πονεμένη κατηγορία εκπαιδευτικών. Παλιότερα μας είχαν χαρακτηρίσει και νομάδες της εκπαίδευσης. Θα σας πω λοιπόν μια ιστορία που ξεκινάει όχι μόνο για μένα, αλλά για όλους τους συναδέλφους, ειδικά της ειδικής αγωγής. Όταν ήμασταν 18 χρονών, δώσαμε πανελλήνιες και περάσαμε στο πανεπιστήμιο και είχαμε όνειρα. Εμείς της ειδικής αγωγής βιώσαμε στο πετσί μας τη πολιτική που 20 χρόνια φαίνεται μετά και ήταν μια σκόπιμη πολιτική απαξίωσης των πανεπιστημιακών τίτλων. Κατεβαίναμε τότε στη ΔΟΕ, τα λέγαμε, μας χτυπούσαν στον ώμο και μας λέγανε «Παιδιά, θα διοριστείτε κι εσείς». Λοιπόν, διοριστήκαμε μετά από 20 χρόνια. 20 χρόνια απαξίωσης μέσα στο σχολείο. Να μας ζητάνε πρώτα εμάς και τώρα σε όλη την νεολαία. Μεταπτυχιακό, σεμινάριο. Τώρα λέει ανοίγει ο ηλεκτρονικός φάκελος με καινούριο ΦΕΚ που θα αξιολογηθούμε και λέει μέσα να καταθέσουμε πόσα μεταπτυχιακά έχουμε και πόσα διδακτορικά. Εγώ λέω, ένα παιδί που είναι 18 χρονών, πότε θα κάνει την οικογένειά του, θα μεγαλώσει και θα ανεξαρτητοποιηθεί όταν κάθε τίτλος κοστίζει τουλάχιστον 3, 4, 5, 6 χιλιάρικα. Αφού είναι άνεργος. Εμείς το βιώσαμε αυτό και πλέον όλη η κοινωνία θεωρεί δεδομένο ότι κάποιος για να είναι άξιος πρέπει να έχει μεταπτυχιακό. Όχι. Υπάρχουν τα πανεπιστήμια και αυτό πρέπει να αλλάξει. Εμείς οι νεοδιόριστοι, παλιώσαμε και είμαστε νεοδιόριστοι, φωνάζουμε χρόνια τώρα ότι ο βασικός τίτλος σπουδών. Και θέλω να μπω στο σχολείο, να περάσω καλά με τα παιδιά, να δουλέψω και δεν μπορώ. Γιατί πάντα σκέφτομαι τι δεύτερη δουλειά να κάνω και ποιο δεύτερο πτυχίο να πάρω και το δεύτερο μεταπτυχιακό που θα πάρω θα μου το μοριοδοτήσει τώρα για 5 χρόνια. Μετά από 5 χρόνια όμως μπορεί να μην το μοριοδοτεί. Δηλαδή μια τέτοια αστάθεια, ένα κυνήγι τίτλων. Πέρασαν λοιπόν τα χρόνια και μονιμοποιηθήκαμε, χαρήκαμε και πέρασαν και άλλα 2 χρόνια και λέει θα μας αξιολογήσει εμάς πρώτους πώς, τι, πού, γιατί πάλι εμάς, γιατί από εμάς άνοιξε η πόρτα στην ειδική αγωγή. Σε έναν κλάδο τόσο δύσκολο κάνουμε καθημερινά αγώνα στα σχολεία να εξηγήσουμε τις αντιλήψεις της ειδικής αγωγής. Και τώρα που διοριστήκαμε υπάρχει και ένα καινούριο φαινόμενο. Παλιά να πληρώνουμε τους εαυτούς μας. Τώρα που διοριστήκαμε και είμαστε μόνιμοι, είμαστε τόσο λίγοι. Παίρνουν αναπληρωτές για τις μόνιμες θέσεις και όταν υπάρχει ανάγκη για να αναπληρώσει κάποιος, οι αναπληρωτές δεν φτάνουν και υπάρχει ένα καινούριο φαινόμενο. Παίρνουν εμάς τους μόνιμους να αναπληρώνουμε τα κενά αυτών που φεύγουν. Και υπάρχει κάτι καινούριο τώρα. Είμαι στο τμήμα ένταξης, από τότε που διοριστήκαμε γίνονται αυτά, είμαι 3η χρονιά διορισμένη. Σαν αναπληρώτρια δεν με πήραν ποτέ από το τμήμα ένταξης. Σαν διορισμένη με πήραν και με βάλαν και σε παράλληλη στήριξη. Και θα με αξιολογήσουν και εγώ με επίσημο χαρτί της πρωτοβάθμιας του κλικής είμαι αυτή τη στιγμή τοποθετημένη στη θέση 2 εκπαιδευτικών. Και επειδή έχω δει πώς λειτουργεί αυτό το κράτος, να σας πω κάτι και να το μοιραστώ με όλους σας. Φέτος είμαι στο συνδικαλισμό και να μοιραστώ μαζί σας ότι φοβάμαι γιατί θα με αξιολογήσουν. Μιλάμε για τέτοιες εποχές. Ναι, θα τη δούμε αυτή την ιστορία, γιατί εμείς ό,τι λέγαμε από την αρχή επιβεβαιώθηκε και ελπίζω να μην επιβεβαιωθεί. Πήρανε την άλλη τη συνάδελφο από το τμήμα ένταξη στον Άγιο Πέτρο και τη βάλανε στο ειδικό. Φτιάξανε καινούργιο ειδικό. Μπράβο. Χωρίς όμως να έχουν μεριμνήσει το ειδικό να έχει θέσεις. Διεκδικήσανε οι γονείς να έχουμε παράλληλη στήριξη. Και η παράλληλη στήριξη γίνεται με τρόπο που αποδεικνύει στην Ελλάδα το φαινόμενο ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες δεν είναι ικανά. Τη στιγμή που υπάρχει τόσο μορφωμένο προσωπικό και οδηγούμε ολόκληρη την κοινωνία, αυτούς τους γονείς, σε μια τεράστια ματαίωση ότι οι άνθρωποι με αυτισμό, με μαθησιακές δυσκολίες, απλά δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Είναι πολύ κρίμα να ματαιώνεται έτσι η κοινωνία. Και ζητάμε, μαζεύουμε υπογραφές, να σταματήσει αυτό το πράγμα, να μην αξιολογήσουν κανέναν εκπαιδευτικό τη στιγμή που η παιδεία υπολειτουργεί και να μας αφήσουν ήσυχους να προσφέρουμε, να κάνουμε το έργο μας.
Να σταματήσει. Σας παρακαλούμε, βοηθήστε να μας αξιολογήσουν.